Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συγγραφέα και ψυχολόγο και παλιά μας γνώριμη βέβαια, συνεργάτη δάμου, τη Θέκλα την Πετρίδου, για να δούμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας, οι επιπτώσεις του κορονοϊού. Θα δούμε πώς επιδρά ο κορονοϊός στην ψυχική μας υγεία. Και εφόσον η πανδημία συνεχίζεται, ο κορονοϊός συνεχίζεται, να δούμε με τη Θέκλα μας πώς προσαρμοζόμαστε ψυχολογικά σε ακόμη μία κορονοχρονιά. Θέκλα, καλημέρα. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Δεν σε βλέπω, αλλά σε ακούω. Εύχομαι καλή χρονιά, να καλή τηλεοπτική χρονιά και σε εσένα και σε όλη την αγαπημένη να ομάδα εκεί στο Σίγμα. Και αυτή τη χρονιά να πούμε ότι συχνά πυκνά θα τα λέμε, έτσι για να κρατάμε συνέχεια. Εφόσον έχετε σύνδεση διαδικτυακή, έτσι, γιατί όχι, γιατί βρίσκομαι στο εξωτερικό πάλι. Είσαι παντού, είσαι γενικός, είσαι κάπου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λιγάκι. Λοιπόν, επειδή συνεχίζεται αυτή η ιστορία και επειδή πάμε για ακόμα μια νέα χρονιά. Συνεχίζεται και δυστυχώς έχουμε πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί χάνουμε μέλη από την κοινωνία μας, νεαρούς ανθρώπους. Παρόλο που βρίσκονται στο εξωτερικό αυτές τις μέρες, έχουν συγκλονιστεί από την είδηση των θανάτων νεαρών ανθρώπων από τον κορονοϊό. Φαίνεται δυστυχώς ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ως κοινωνία να κάνουμε για να μπορέσουμε να προστατευτούμε. Πραγματικά και εγώ ίδια είμαι απογοητευμένη, γιατί περίμενα ότι θα πάρει, ρε παιδί μου, 2 χρονιές, όχι να πάμε και για τρίτη τώρα. Ναι. Δηλαδή είμαστε όλοι στο τέλος των αντοχών μας, Ανδρέα. Ναι, πραγματικά. Σωστό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε. Ήμασταν απροετοίμαστοι γι' αυτό, εντελώς απροετοίμαστοι. Επειδή γενικώς ζούμε έτσι λίγο, να θα μου επιτρέψεις να κάνω μια κοινωνική κριτική, ζούμε έτσι λίγο στον κόσμο μας, απορροφημένοι από τα προσωπικά μας θέματα, τα μικροπροβλήματα στη ζωή μας, τα οικονομικά μας, τα επαγγελματικά μας, και δεν βλέπουμε έτσι και λίγο τη μεγαλύτερη εικόνα, τι γίνεται με τον κόσμο, με τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Και επίσης ένα άλλο θέμα πέραν της πανδημίας είναι και αυτό της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε και απροετοίμαστοι, γιατί δεν έχουμε έτσι μια πνευματική σκοπιά της ζωής. Και αυτό που να μην είναι μόνο το σπίτι μου, τα λεφτά μου, η σχέση μου. Είχαμε μάθει, ξέρεις τι, έχεις δίκιο που το λες, γιατί είχαμε μάθει έτσι. Τώρα που έρχεται μια άλλη κατάσταση που προκαλεί σοκ, έτσι, γιατί είναι σοκαριστικό όλο αυτό, μας βρίσκει απροετοίμαστος. Ναι, ήμασταν απροετοίμαστοι και έχουμε ανακαλύψει, νομίζω, Ανδρέα, ότι έχουμε δυνάμεις που δεν γνωρίζαμε. Ναι. Εμείς οι ψυχολόγοι φυσικά και γενικά οι επιστήμονες που ασχολούνται με τον ανθρώπινο οργανισμό γνωρίζαμε ότι οι άνθρωποι έχουμε μεγάλες αποθήκες δυνάμεων. Είτε αυτές ονομάζονται κεντρικό νευρικό σύστημα, είτε παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Έχουμε πάρα πολλές αντοχές οι άνθρωποι. Απλώς δεν είμαστε εκπαιδευμένοι ώστε να γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας και να τις χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Ναι. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως και για την προσέγγιση μας προς τη ζωή. Μια προσέγγιση μικροσυμφεροντολογική, δηλαδή να δω το σήμερα, να δω τα χρήματα, να δω το συμφέρον μου, το προσωπικό μόνο και να μην δω παραπέρα, με περιορίζει και όσον αφορά και στις δυνάμεις μου που έχω και μπορώ να χρησιμοποιήσω. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν έχουν διαφορετικό DNA από ό,τι είχαν οι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους αιώνες, οι άνθρωποι που επιβίωσαν από πολέμους, που επιβίωσαν από παγκόσμιες καταστροφές. Έχουμε δυνάμεις. Απλώς χρειάζεται οι σύγχρονοι άνθρωποι να μάθουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε το σώμα μας, να καταλάβουμε την ψυχοσύνθεσή μας και να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να βιώσουμε αυθεντικά αυτά που συμβαίνουν. Γιατί όταν τα βιώσουμε και όταν τα βιώσουμε και πρακτικά και ψυχικά και συναισθηματικά, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που εμείς οι ψυχολόγοι ονομάζουμε ψυχική ανθεκτικότητα, που η λέξη στα αγγλικά είναι resilience. Ναι. Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι κάτι που μπορούμε να αποκτήσουμε όλοι μας. Ψυχική ανθεκτικότητα σημαίνει να μπορώ να ανακάμπτω μετά από μια δυσκολία, να μπορώ να αντιμετωπίζω μια καταστροφή σε οποιοδήποτε επίπεδο, μια απώλεια ή πολλές απώλειες, και να μπορώ να ξαναστέκομαι στα πόδια μου και να προχωρώ. Να σε ρωτήσω κάτι, Θέκλα, πάνω σε αυτό που λες, επειδή βιώνουμε την πανδημία, τον κορονοϊό, πάρα πολλοί δεν έχουν νοσήσει, είναι υγιείς. Αλλά υφίστανται όλες αυτές τις παρενέργειες. Περισσότερο ώρα στο σπίτι, λιγότερο χρόνο σε κανένα ταξίδι δεν πάει, τα αποφεύγει, προσέχει τον άλλον δίπλα του, μην τον κολλήσει.
αυτό όλο, όλο αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε μια άλλη πανδημία, την πανδημία αν θέλεις του στρες, της κατάθλιψης, ξέρω εγώ, του άγχους? Κοίταξε, ήδη έχουν αρχίσει οι ερευνητές στα διάφορα επιστημονικά κέντρα και πανεπιστήμια να μιλάνε για τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού σε ψυχολογικό επίπεδο και έχουν αρχίσει να αναφέρονται και άτυπα σε κάποια σύνδρομα. Mm-hmm. Δηλαδή παρατηρείται παγκοσμίως ότι οι άνθρωποι έχουν ψηλότερα επίπεδα στρες, πιο συχνά αναφέρουν καταθλιπτικά βιώματα, δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι ψυχολογικές διαγνώσεις, δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες. Δηλαδή υπάρχει ήδη, ζούμε ήδη με τα αποτελέσματα της ψυχικής ταλαιπωρίας που έχουμε υποστεί ως κοινωνία και εννοείται ότι τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας, οι άνθρωποι με προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές, οι άνθρωποι με ευαισθησίες, οι άνθρωποι που ζουν μόνοι, που δεν έχουν ένα ισχυρό κοινωνικό ιστό, που δεν έχουν ουσιαστικές σχέσεις στη ζωή τους, γιατί, Ανδρέα, όπως είπα και προηγουμένως, έχοντας μια ματεριαλιστική, μια ηλιστική προσέγγιση της ζωής, δυστυχώς μεγαλώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας με μια νοοτροπία ότι είναι εύκολο να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, ότι είναι εύκολο πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις και επενδύσαμε περισσότερο στην ύλη. Τώρα, όσοι από εμάς είχαμε σχέσεις στη ζωή μας τις οποίες δεν τις είχαμε φροντίσει, δεν τις είχαμε προστατέψει ή δεν τις είχαμε εξυγειάνει, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτά. Ναι. Δηλαδή, και ίσως και για πρώτη φορά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με τις ψυχικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές ήρθαν αντιμέτωποι με αυτές. Δηλαδή έχουν αυξηθεί και τα ποσοστά των διαγνώσεων για ιδιοψυχαναγκαστικές διαταραχές, για αγοραφοβίες, για μικροβιοφοβίες. Ναι. Δηλαδή πράγματα που έχουν να κάνουν με τον νέο τρόπο ζωής που μας έχει επιβάλει η ζωή με τον κορονοϊό. Ναι, το ερώτημα όμως, Έκλα, είναι το εξής, ότι εγώ δεν ξέρω αν αυτό που περνάμε τώρα είναι κρίση, η κρίση ή αν είναι σοκ, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα περάσει. Το ερώτημα το εξής, πώς βγαίνουμε αλόβητοι από αυτήν την ιστορία? Αναπτύσσοντας τη ψυχική μας ανθεκτικότητα. Πώς αναπτύσσω ψυχική ανθεκτικότητα? Δίνοντας προσοχή και ενδιαφέρον στο σώμα μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, στα συναισθήματά μου. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι είμαστε παντοδύναμοι και να θεωρούμε ότι το ένα δεν με ενοχλεί, το άλλο δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί που είμαι σπίτι, δεν με ενοχλεί που έχει τελειώσει μια σχέση μου, δεν με ενοχλεί που στερούμε την έξοδο ή δεν με ενοχλεί που στερούμε τις διακοπές, δεν με ενοχλεί που έχει δυσκολέψει η κοινωνική μου ζωή. Όλα αυτά μας ενοχλούν. Τα αρνητικά νέα, τα αρνητικά γεγονότα μας επηρεάζουν. Ναι. Οφείλουμε να ενσκύψουμε στον εαυτό μας, να περνούμε ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας, που να κάνουμε είτε την αυτογνωσία μας, είτε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εξασκούν κάποιες μεθόδους διαλογισμού, ηρεμίας, να ασχοληθούμε με το σώμα μας, να φροντίσουμε τη διατροφή μας, την άσκηση, να ασκηθούμε, να βγούμε έξω στη φύση. Εάν έχουμε θέματα ψυχικά και συναισθηματικά, να αναζητήσουμε βοήθεια μέσω της ψυχοθεραπείας. Και μια καινούργια μορφή ανθρωπίνων σχέσεων έχει προκύψει τώρα λόγω της πανδημίας και μιλάμε για τις διαδικτυακές σχέσεις φυσικά και τον καινούργιο τρόπο διεξαγωγής και της ψυχοθεραπείας μέσω του διαδικτύου. Ναι. Και ήδη υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες δίνουν ενθαρρυντικά νέα ως προς την ωφελημότητα που μπορεί να έχει μια διαδικτυακή συνεδρία με κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, με ένα ψυχολόγο, με ένα ψυχίατρο κτλ. Μας έχει δώσει νέες προοπτικές αυτή η δοκιμασία. Για παράδειγμα, Ανδρέα, εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκομαι στην Κύπρο, εσύ είσαι στη Λευκοσία και μπορούμε μέσω του διαδικτύου να έχουμε αυτή τη συνομιλία, η οποία συνομιλία να μεταδοθεί και στους τηλεθεατές εκεί στην Κύπρο και σε όποιον κόσμο θα τη δει μετά από το διαδίκτυο. Σωστό. Έχουμε καινούργιες προοπτικές, καινούργιους τρόπους διασύνδεσης και θα διαφωνήσω μαζί σου ότι αυτό είναι ένα σοκ το οποίο θα φύγει. Mm-hmm. Δυστυχώς οι κοινωνικοί επιστήμονες ανά τον πλανήτη μιλάνε για μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Η ζωή μας δεν θα επιστρέψει στα ίδια. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Δεν λέω ότι θα είμαστε συνεχώς σε κατάσταση όπως τώρα ή όπως στο πρώτο lockdown, στο δεύτερο ή στο τρίτο, αλλά σαφώς θα ζούμε μια ζωή διαφορετική. Ξέρω αν το έχεις κατανοήσει. Βέβαια, αυτό που βλέπω, κουβεντιάζω και με κόσμο, ας πούμε,
Και αφουγκραζόμενος αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, είναι ότι εγώ διακρίνω πέρα από το στρες, το άγχος και άλλα πράγματα, λύπη κτλ. Διακρίνω ακόμα δύο στοιχεία, το φόβο και το θυμό. Δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί αυτό. Βεβαίως, υπάρχει φόβος και υπάρχει θυμός σε πολύ ψηλά ποσοστά. Και το φόβο και το θυμό τον έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μάθει να βιώνουν τα συναισθήματα τους και να τα διαχειρίζονται. Ναι. Επειδή η ζωή έχει δυσκολέψει για όλους, όσοι δεν έχουμε μάθει μέχρι τώρα να αντέχουμε τα συναισθήματα μας, να τα διαχειριζόμαστε προς όφελός μας, θα δυσκολευτούμε πολύ. Ναι. Εγώ θα σου πω όμως και κάτι ελπιδοφόρο, ναι, το οποίο βλέπω και σε νεαρούς ανθρώπους περισσότερο, ότι υπάρχει μια στροφή στις ουσιαστικές σχέσεις. Άρχισαν οι νέοι άνθρωποι να συνειδητοποιούν ότι επειδή πλέον δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε και πολύ, έχει σημασία με ποιους διαμένουμε στο ίδιο σπίτι, με ποιους ανθρώπους συγκατοικούμε, ναι, με ποιους ανθρώπους έχουμε στενές διαπροσωπικές σχέσεις, και παρατηρώ μία στροφή προς τις, θα έλεγα και τις οικογενειακές αξίες ακόμη, Ανδρέα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά μέσα από αυτή την ιστορία. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, μπορεί να έχει και θετικές παρενέργειες. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούμε ότι είναι σημαντική η οικία μας, ότι είναι σημαντικές οι πολύ στενές διαπροσωπικές μας σχέσεις. Mm-hmm. Επειδή θα περάσεις πολλή ώρα στο σπίτι, έχει σημασία με ποιον, με ποια παρέα θα περάσεις αυτή την ώρα. Ναι, αλλά αυτό και που... Και οι οικογένειες έχουν, ναι, έρθει πιο κοντά, και οι οικογένειες με παιδιά που αναγκάστηκαν... Έχουν σωθεί και σχέσεις, σωθήκανε και σχέσεις. Βεβαίως. Ή έχουν εξηγιανθεί σχέσεις μέσα από αυτή την ιστορία. Θέλω να βάλουμε... Δηλαδή να μην βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Θέλω να βάλουμε μια παράμετρο. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε ενήλικες, λίγο πολύ μπορούμε να καταλάβουμε τα νέα δεδομένα, να αντιδράσουμε, να γίνουμε πιο ανθεκτικοί. Εγώ θα επικεντρωθούμε λίγο στα 5 λεπτά που μας έμειναν, στα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία δεν ξέρω πώς βιώνουν αυτό. Τα παιδιά μας έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, και τα μικρότερα παιδιά και τα παιδιά στην εφηβεία και τα νεαρά ενήλικα παιδιά. Οι φοιτητές, Ανδρέα μου, έχουν χάσει φοιτητική ζωή, οι μαθητές έχουν χάσει μαθητική ζωή. Η έλλειψη κοινωνικοποίησης των παιδιών λόγω της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου σαφώς είναι κάτι επιβαρυντικό για την ψυχική ισορροπία των παιδιών, καθώς και για την καλή τους ανάπτυξη. Και χρειάζεται, ειδικά αυτή την περίοδο που ανοίγουν ξανά τα σχολεία, θα ανοίξουν σύντομα τα σχολεία, να σταθούμε στο πλάι των παιδιών μας οι γονείς και να τα στηρίξουμε όσον αφορά στο να μπουν ξανά στη διαδικασία του να κοινωνικοποιηθούν στο σχολείο, να έχουν σχέσεις με περισσότερους ανθρώπους, γιατί τα παιδιά συνηθίζουν εύκολα σε κάτι καινούριο, οπότε έχουν συνηθίσει αρκετά στο να είναι στο σπίτι και να μην έχουν ιδιαίτερες επαφές και τριβές με τα άλλα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί επίσης θα γονατίσουν πάνω στα παιδιά, πιστεύω, και θα έχουν μεγαλύτερη έγνοια για να βοηθήσουν τα παιδιά να λειτουργήσουν ξανά ομαλά σε συνθήκες ομάδος. Mm-hmm. Και χρειάζεται στα παιδιά μας να δώσουμε το χώρο για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα έχουν για όσα έχουν βιώσει, να εκφράσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, να ξεδώσουν δηλαδή τα παιδιά, να κάνουν τα παραπονά τους, και να δώσουμε και χώρο στα παιδιά για να παίξουν, να ζήσουν ξέχνιαστα. Σωστό. Γιατί τα έχουμε επιβαρύνει, και συγγνώμη που θα το πω, Ανδρέα, έχεις μια εκπομπή η οποία έχει να κάνει με την επικαιρότητα, αλλά ας κλείνουμε και λίγο τις ειδήσεις ή τις εκπομπές επικαιρότητας όταν είναι τα παιδιά στο σπίτι, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια και οτιδήποτε ακούνε το απορροφάνε. Σωστό αυτό που λες, και όταν έχουμε αρνητικές ειδήσεις, ναι, που είναι και πάρα πολλές. Ας δίνουμε λίγη προσοχή στο τι ανατροφοδότηση παίρνουν. Σωστό. Τα παιδιά και στο τι ειδήσεις ακούνε. Σωστό. Τα παιδιά. Σωστό. Και επίσης θέλω να πω έτσι μια αγωνία που έχω ως κοινωνικός επιστήμονας Κύπρια, Ελληνίδα. Έχω μεγάλη έγνοια για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση δύσκολη σε σχέση με αυτή την υγειονομική κρίση και έχουν κάποιους ψυχολογικούς και συναισθηματικούς λόγους που δεν φροντίζουν την υγεία τους και την υγεία του συνόλου. Ναι. Χρειάζεται έτσι λίγο να το δούμε το πράγμα, να εμπιστευτούμε τους επιστήμονες, να εμπιστευτούμε τους ειδικούς. Γιατί όπως το είπα και προηγουμένως, Ανδρέα, στενοχωριέμαι να ακούω για νέους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν άδικα από αυτή τη ζωή, αφήνουν πίσω τα παιδιά τους. Κρίμα, κρίμα. Πες μου μια κουβέντα. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό για 6 μήνες και μετέβηκα στην Κύπρο τον Μάρτιο, ειδικά για να λάβω το εμβόλιο.
Δηλαδή είναι κρίμα να υπάρχουν τα εμβόλια από την επιστήμη και να υπάρχει όλη αυτή η παραπληροφόρηση, η οποία να μην έχει σχέση με τα επιστημονικά δεδομένα και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι άνθρωποι να στερούνται από τα ωφέλη που έχει να τους δώσει η επιστήμη. Γιατί είναι κρίμα, έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλοι. Λοιπόν, πες μου κάτι τελευταίο τώρα, έτσι, μιας και κλείνουμε. Πώς πάει το βιβλίο, το τελευταίο βιβλίο, το οποίο το είναι... Το καινούριο βιβλίο πάει πάρα πολύ καλά. Το έχεις διαβάσει, βρήκες καθόλου χρόνο? Λίγο ήσουν, στην αρχή βρήκα, στις διακοπές. Να, πώς το πάει, βιβλίο «Έρωτας αυτός ο διάγνωστος» πάει καλά, πάει καλά. Είναι, και είναι πολύ, πολύ ευχάριστες οι ανατροφοδοτήσεις που παίρνουν από το αναγνωστικό κοινό. Ναι. Αφού έχει να κάνει με τον έρωτα, τι ψάχνεις να βρεις? Καλή χρονιά, εύχομαι και σε εσένα, Ανδρέα, λοιπόν, και σε όλους τους αγαπημένους τους συνεργάτες. Και είμαι εδώ για εσάς όποτε θέλετε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα χρήσιμη κουβέντα μας. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.